Το παιχνίδι στους Καθηνούς έχει τελειώσει με την ΑΕΚ Αθηνών και την Απόλλωνα Ερυθρέας να έρχονται 0-0. Γιάννη Φούρλη, η ομάδα σου πάλεψε, προσπάθησε, αλλά έμεινε στο 0-0 και δεν μπόρεσε να γευτεί την πρώτη νίκη παρά τα δύο λόγια. Πώς το είδες στο σημερινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν να το κερδίσουν. Ποιοτικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν από τα καλύτερα, αλλά νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμασταν και οι δύο, περισσότερο μας ένοιαζε όλους το αποτέλεσμα παρά η ποιότητα παιχνιδιού. Μπορούσαμε στο τέλος και να το πάρουμε και να το χάσουμε. Ίσως να θεωρώ ότι είναι ίσως και το πιο δίκαιο τέτοιο. Είχαμε, απλά θεωρώ στο σωστό timing, αν είχαμε προηγηθεί και στο πλασέ του πέρα από το πέναλτι, όπου ο Κούκουρας ήταν μόνος του, θεωρώ ότι θα ήταν άλλη εικόνα. Αλλά και η Ερέτρια μετά θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο το 0-0. Μετά από 4 αγωνιστικές, η ομάδα σου παραμένει στον έναν βαθμό. Μηδέν έχει δεχτεί τη χαρά την νίκη. Πιστεύει ότι η ομάδα σου πληρώνει τα λάθη απειρία που είχε λείψει τόσα χρόνια και ακόμα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ιτήθηκε 6-1 με το Δίστο, με μια ομάδα που θεωρητικά έχει τους ίδιους στόχους και η ομάδα φέτος ακόμα δεν έχει πάρει τους πρώτους βαθμούς στην νίκη για να δώσει ψυχολογία ένωση τη συνέχεια. Ο στόχος είναι τη παραμονή. Εμείς που είμαστε σε αυτή την ομάδα γνωρίζουμε. Και ξέρουμε ότι το ρόστερ μας είναι περιορισμένο και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Έχουμε ένα μπάτζετ το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να το υπερβούμε για να μπορέσουμε να ενισχυθούμε. Άρα πορευόμαστε με αυτό που έχουμε. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Έχουμε πει εξ αρχής ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Του Δίστου είναι μια εξαίρεση. Έτσι. Βέβαια, ίσως να δικαιολογούμαστε και λίγο πίσω από το παλεύουμε τα παιχνίδια, γιατί όλες οι ομάδες θα παλεύουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί αν θέλει να κοιτάζει πιο εύκολα τη φάση της σωτηρίας. Απλά. Θα ενισχυθείτε στο επόμενο? Αν μπορέσουμε. Έχετε κάτι στα τσεκάρι? Είναι δύσκολη η εποχή. Έπρεπε να έχουμε ενισχυθεί από το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή οι επιλογές για να βρούμε κάποιους ποδοσφαιριστές που τώρα που θέλουμε δεν μπορούμε να βρούμε είναι δύσκολες. Συν αυτό έχουμε μία. Δεν θα το πω πανδημία, θα το πω. Έχουμε τον Μπαϊμπά και τραυματία. Είχαμε μία κόκκινη. Τώρα τραυματίστηκε η ζωή στον νόμο, κάτι σαν σπάσιμο. Εντάξει, δεν είμαστε εύκολα με τα προβλήματά μας. Θα το παλέψουμε. Επόμενο παιχνίδι με το Σταυρό. Όλα τα παιχνίδια είναι. Το κάθε ένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Έτσι. Είναι η κατηγορία έτσι, όπου δεν σου δίνει την πολυτέλεια ούτε να διαλέξει παιχνίδια, ούτε μπορούμε εμείς σαν ομάδα να διαλέξουμε παιχνίδια. Ποιοτικότατη ομάδα ο Σταυρός, για πολύ καλύτερα πράγματα φέτος από πέρσι, έχει ενισχυθεί σημαντικά. Το μπάτζετ που έχει ο Σταυρός, εμείς δεν το αγγίζουμε το επί τρία. Okay, εντάξει. Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι φυσιολογικά, δηλαδή δεν μπορούμε να τα υπερβούμε τόσο πολύ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάμε να δώσουμε την προσπάθειά μας και θα δούμε. Κότσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.